μίλησε για παρακράτους και για σχεδιασμούς. Όλα αυτά, επειδή μας το ακούς πολλές φορές τα περί προβοκάτσιας, έχουμε κάποια στοιχεία να το υποστηρίξουμε αυτό? Ναι, θα σας πω κύριε Πρεδεντέρη, όχι αστυνομικά στοιχεία. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα. Ένα μήνα, 40 μέρες βρίσκεται ένας κόσμος στην πλατεία του Συντάγματος και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ήσυχα. Έτσι δεν είναι? Ναι, μια δεύτερη φορά είχαμε φασαρία, πριν από μια εβδομάδα πάλι. Λοιπόν, πριν από 10 μέρες ήταν απατώμε. Ωραία. Όταν έχει απεργία, συνέπεσε και τα επεισόδια να γίνονται πάλι σε απεργία. Ίδιο, ίδιο. Και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Κάποιους δεν αρέσει η απεργία. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρεδεντέρη. Που δεν... Κάποιοι όμως δεν είναι απαραίτητος κάποιοι σκοτεινές δυνάμεις. Μπορεί να είναι και 200-300 αντιεξουσιαστές, αυτοί που ξέρουν. Νομίζω ότι συμφέρει και την κυβέρνηση. Α, αυτό είναι άλλο θέμα αν τη συμφέρει. Ναι, ναι. Άλλο αν τη συμφέρει, άλλο αν το υποκινεί. Γιατί η προβοκάτσια παραπέμπει σε υποκίνηση. Το να πούμε ότι βγαίνουν 300 ανεγκέφαλοι και σπάνε το Σύνταγμα και συμφέρει την κυβέρνηση, να το δεχτώ στο συλλογισμό. Προβοκάτσια όμως ή παρακράτος σημαίνει ότι η κυβέρνηση υποκινεί 300-400 τύπους να παρασπάσουν στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει μια κυβέρνηση ως σύνολο. Υπάρχουν αρκετοί θύλακες όμως, μέσα και έξω από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από μηχανισμούς σχετικούς, που αξιοποιούν αυτά τα γεγονότα ή και τα δημιουργούν. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Εσείς μιλάτε για μια περίεργη σύμπτωση, για το γεγονός δηλαδή ότι εμφανίζεται ο μάδες των πληροφόρων με κάτι άλλο και θα καταλάβετε. Τις ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων ή μιλάτε για προσχεδιασμένο? Υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Θα σας πω, θέλω να πω το εξής πράγμα. Υπάρχει πλατεία Συντάγματος όλο αυτόν τον καιρό. Αναμφισβήτητα υπάρχει κόσμος αγαρακτισμένος, οργισμένος, που ενδεχομένως μπορεί να μην έχει προσχωρήσει σε μία κομματική άποψη ή σε μία συγκεκριμένη πολιτική εναλλακτική λύση, και αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο. Ούτε και από μόνο του είναι κακό. Περικλεί μια δυναμική. Θα σας πω όμως κάτι. Στην Αμαλίας υπάρχουν χιλιάδες συγκεντρωμένοι κάθε μέρα, δεν μπορώ να τους μετρήσω, τρεις, τέσσερις πόσοι είναι, οι οποίοι μουτζώνουν συστηματικά. Απειλούν τους 300. Εδώ έχουν πανό οι 300 στη Γρεμάλα. Όποιος καταψηφίσει πάει στο Γουδί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με πάρα πολλές ελληνικές σημαίες. Καλώς υπάρχουν ελληνικές σημαίες. Αλλά ξέρετε, μου θυμίζει μια φράση που έχω ακούσει από ορισμένους. Πολλοί ελληναράδες, λες και οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Που δεν έχει ο καθένας από μια ελληνική σημαία. Υπάρχουν, θα το πω καθαρά, υπάρχουν ομάδες φιλάθλων μέσα εκεί. Φιλάθλων. Όχι όλες, οι ειδικές ομάδες φιλάθλων, τους ξέρετε κύριε Πρεδεντέρη, yeah. Όχι τους ξέρετε γιατί έχετε σχέση μαζί τους. Χουλιγκάνοι. Χουλιγκάν, ναι. Λέτε. Ξέρετε, αυτοί πάνε στην αυτοί Κυριακή. Αυτοί που πάνε στα γήπεδα. Ναι, τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουν στα γήπεδα. Καθημερινά μπορεί να είναι μπράβοι νυχτερινών κέντρων, φουσκωτοί. Μιλάτε πιο πολύ, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ βλέπω μια διαφορά από τον κύριο Τσίπρα. Αντί για ένα παρακράτος, μιλάτε για έναν υπόκοσμο περισσότερο εσείς. Ναι, αλλά αυτό ο υπόκοσμος. Όταν μου λέτε μπράβοι, φουσκωτοί, νυχτερινά κέντρα και τέτοια. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη γι' αυτά. Μάλιστα. Δεύτερο, έχουν ευθύνη, χωρίς πάντα αυτή η ευθύνη να είναι συνειδητή και σκόπιμη. Εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν ένα διαχωρισμό, ακούτε κύριε Πρεδεντέρη, εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό το διάστημα που προβάλλονται οι μούτζες στη Βουλή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το αστικό κοινοβούλιο, για το αστικό κοινοβούλιο έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Αλλά σε καμία περίπτωση η Μούτζα, οι 300, οι κρεμάλες και όλους μας ενοχλεί, κυρία Παρήγα. Ναι. Εμάς μας ενοχλεί, παρότι εμείς δεν είμαστε ιεραστές του αστικού κοινοβουλίου, όπως ξέρετε. Αλλά έχουμε την αίσθηση. Αυτό έχει ενδιαφέρον που το λέτε. Ναι, όμως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το βασικό μέτωπο του αγώνα δεν μπορεί να είναι η Μούτζα. Μάλιστα. Να καεί η Βουλή. Σωστό. Και οι 300 βουλευτές. Και στο κάτω-κάτω, όταν γίνουν εκλογές, ας μην ψηφίσουν αυτούς τους βουλευτές. Ας ψηφίσουν κάποιους άλλους. Και το κόμμα. Ας ψηφίσουν οτιδήποτε άλλο. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα, για να μην πω και τίποτα χειρότερο, ανασταλτικό παράγοντα στην συνειδητοποίηση του λαού και στην επιλογή του κάθε ανθρώπου να τοποθετηθεί απέναντι στα προβλήματα. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Δεν κουράζονται κάθε μέρα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο πράγμα. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, κυρία Παπαρίγα. Λοιπόν, και είναι μειοψηφία μέσα εκεί στο Σύνταγμα, δεν το συζητάω. Και να σας πω κάτι, εγώ σήμερα το πρωί δεν είδα, ήταν μερικοί από αυτούς. Ήμουνα στην Αμαλία, ήταν μερικοί από αυτούς. Ήταν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, μέσα στην πλατεία Συντάγματος. Και δεν μου λέτε σήμερα το απόγευμα, πού είναι αυτή που μούτζομαι στην Αμαλία. Στην Αμαλία. Μάλιστα. Πού είναι, σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα δεν είναι
Γιατί δεν είναι μαζί με όλους τους άλλους. Πολύ, είναι κατανοητό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ.